καλέσω στο βήμα τον αξιότιμο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Νίκο Κουγιάλη, που θα απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Πολιτείας και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Κουγιάλη, παρακαλώ, ελάτε στο πόδιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παρευρίσκομαι στην απόψινή εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, την οποία θα τιμήσουμε τις ομάδες και τους αθλητές του ωραίου αυτού αθλήματος που διακρίθηκαν κατά την περσινή αθλητική χρονιά. Όταν μιλάμε για αθλητισμό, κοιτάζουμε συνήθως τις επιδόσεις και τις μεγάλες επιτυχίες. Εσείς όμως οι άνθρωποι του αθλητισμού γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πως η μεγάλη αλήθεια του αθλητισμού βρίσκεται στην καθημερινή δραστηριότητα. Εκεί που οι αθλητές και οι προπονητές τους μόνοι τους στο παρκέ υδρώνουν και μάθονται για να βελτιώσουν όχι μόνο τις ατομικές τους ικανότητες, αλλά κάτι πιο σύνθετο, τις ικανότητές τους να συνεργάζονται και να στηρίζουν ένας τον άλλον. Αυτή είναι και η σπουδαιότητα των ομαδικών αθλημάτων και ειδικότερα της καλαθοσφαίρισης, όπου ο καθένας γίνεται καλύτερος για να βοηθήσει στην προσπάθεια της ομάδας του. Στη χώρα μας ευτυχήσαμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε σημαντικές αθλητικές επιτυχίες που έβαλαν την καλαθοσφαίριση στις πρώτες σελίδες του αθλητικού τύπου. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική μας ομάδα στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης και τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κατηγορία κάτω των 18 ανδρών και γυναικών. Επιτυχίες που δείχνουν πως οι ομάδες μας δεν έχουν μόνο παρόν, αλλά και λαμπρό μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω πως γίνεται σημαντική δουλειά και σε τμήματα υποδομής, καθώς διοργανώνονται πρωταθλήματα για πολλές και μικρές κατηγορίες. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί διαδίδεται το άθλημα, αλλά γιατί δίνεται τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να αθλούνται και να κοινωνικοποιούνται και να εθίζονται, ας μου επιτραπεί ο όρος αυτός, στην υπέροχη συνήθεια της άσκησης. Θα ήθελα να συγχαρώ την Παγκύπρια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για το έργο της και να ευχηθώ κάθε χρόνο να είστε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Να δώσω επίσης τα συγχαρητήριά μου στους προπονητές, οι οποίοι με τις επιστημονικές τους γνώσεις ανεβάζουν καθημερινά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας ακόμα πιο ψηλά. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να σφίξω το χέρι και να συγχαρώ κάθε ένα από τους αθλητές μας, τους νέους, τις νέες και τα μικρά παιδιά, που με τον ενθουσιασμό τους πετυχαίνουν καθημερινά μικρές και μεγάλες νίκες. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα εσείς, οι άνθρωποι της καλαθόσφαιρας, να μου επιτρέψετε να υποκληθώ στους τέσσερις μεγάλους Ολυμπιονίκες μας που είτε είναι εδώ είτε εκπροσωπούνται για τις τεράστιες επιτυχίες τους, γιατί μας κάνουν περήφανους με αυτές και γιατί έχουν βάλει τον κλασικό αθλητισμό στον τόπο του τόπου μας, στον παγκόσμιο χάρτη. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στον Απόστολο Παρέλλη, όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά γιατί σε λίγες μέρες θα γίνει μέλος της οικογένειάς μου, αφού θα παντρευτεί την ξαδέρφη μου, την Καρολίνα. Θα σε καλωσορίσω και επίσημα από αυτό το βήμα, Απόστολο, στην οικογένειά μου. Τέλος, πριν καταλήξω το βήμα, θα ήθελα να μεταφέρω την αγάπη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε όλους εσάς, τους ανθρώπους της καλαθόσφαιρας, να μεταφέρω την εκτίμησή του για το έργο που επιτελείτε και τις ευχές του για μια όμορφη καλαθοσφαιρική χρονιά και συνεχείς επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτήν την εποχή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό. Ο ΠΑΠ και Κύπρο, κυρίες και κύριοι, είστε και δίπλα στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, προσφέροντας στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό ο κ. Πάμπος Χρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Έντιμοι κύριοι Υπουργέ, έντιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Αρχηγέ, Υπαρχηγέ της Εθνικής Φρουράς,
πρόεδρε του ΠΟΑ, αντιπρόεδρε της ΚΟΕ, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Όταν πρόσφατα ο Νίκος Γκάνης κατατάχθηκε επίσημα στην ομάδα των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών του κόσμου, είπε ότι το θέμα δεν είναι η κατάκτηση των τίτλων, αλλά τα ευρύτερα ωφέλη που ο αθλητισμός προσφέρει. Έδωσε μάλιστα και ένα συγκλονιστικό παράδειγμα της μητέρας που τον είχε πλησιάσει στον δρόμο. Ο Γκάνης νόμιζε ότι θα του ζητούσε κάποιον αυτόγραφο και η γυναίκα αυτή του είπε «Σε ευχαριστώ, γιατί έσωσε το παιδί μου». Το παιδί της ήταν εθισμένο στα ναρκωτικά και με φάρο και με παράδειγμα τον Γκάνη κατάφερε να φύγει από τα ναρκωτικά και να συνεχίσει τη ζωή του. Το μήνυμα του Νίκου Γκάνη θεωρώ πως αρμόζει στην αποψινή εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Γι' αυτό και το προτάσω τόσο στους αθλητές που θα βραβευτούν για τις επιτυχίες τους, όσο και για όσους θα τιμηθούν για τη συνολική δράση τους. Δικαιωματικά αξιώνεστε της αποψινής βράβευσης και σας συγχαίρω. Όμως το μεγαλύτερο έπαθλο για σας είναι οι αξίες της ζωής που κερδίσατε μέσα από τα καλαθοσφαιρικά γήπεδα και το παράδειγμα που δίνετε στις χιλιάδες παιδιά του τόπου μας. Στη δύσκολη σημερινή εποχή, όπου η κοινωνία μας γενικά δοκιμάζεται, η καλαθόσφαιρα ως ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον τόπο μας μπορεί να συμβάλλει στην επαναφορά αρχών και αξιών που να διέχουν τον αθλητικό χώρο και την κοινωνία μας την ίδια. Έχουμε ανάγκη από αυτήν την ποιότητα και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψετε για να επικρατήσει τόσο με την καθαρότητα της αγωνιστικής σας προσπάθειας, όσο και με τα πρότυπα της συμπεριφοράς σας. Ως ο ΠΑΠ Κύπρου, σας διαβεβαιώνω ότι θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας στη βάση και της διαχρονικής έννοιας μας για τον αθλητισμό του τόπου και πρώτιστα για το επαγωνίζεστε, το οποίο πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ένα όμορφο σύνθημα, αλλά κυρίαρχο βίωμα ζωής. Η απόψινή εκδήλωση, πέρα από τη δίκαιη απονομή τιμών σε όσους διακρίθηκαν στην περσινή αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτεί στην ουσία και την νέα περίοδο στην οποία προσβλέπουμε αισιόδοξα. Και αυτή την αισιοδοξία επιτρέπουν τόσο η αγωνιστική διάθεση των ομάδων μας, όσο και οι ενέργειες της ίδιας της Ομοσπονδίας. Και επιτρέψτε μου εδώ να σημειώσω με ικανοποίηση την αποδοτικότητα της πολιτικής συνεργασίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, συνεργασία που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό προς όφελος του αθλήματος και της κοινωνίας μας. Και αν το επιτρέπει ο Πρόεδρος, μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι ήδη έχουμε συνομολογήσει για τη νέα συμφωνία για τη νέα χρονιά. Η ονομασία του νέου πρωταθλήματος ως ΟΠΑΠ Basket League τιμά αυτή την πολύχρονη συνεργασία και οριοθετεί μια νέα εποχή για την καλαθόσφαιρα. Σε αυτήν την νέα ελπιδοφόρα εποχή, η ΟΠΑΠ Κύπρου θα είναι παρούσα με δύναμη και ειλικρίνεια, όπως ακριβώς είναι παρούσα στην Κυπριακή κοινωνία από το 1969. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νεαρόταρχαρχή, ο θεματοφύλακας και ο συλλοβάτης του αθλητισμού στον τόπο μας είναι αναμφισβήτητα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Κλεάνθη Γεωργιάδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, Αρχηγέ και Επαρχή. Φίλε Αντιπρόεδρε της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αγαπητοί βουλευτές, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, αγαπητοί χορηγοί και φίλε μάμπο του ΟΠΑ, πάντα δίπλα, και βεβαίως
αγαπητοί Ολυμπιολίγες που λαμπρένετε την εκδήλωση. Είναι με χαρά που βρισκόμαστε μαζί σας για να χαιρετήσουμε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Στο επίκεντρο κάθε εκδήλωση βραβεύσεων βρίσκονται οι τιμόμενοι αθλητές, τα σωματεία, οι παράγοντες. Γι' αυτό σήμερα αποδίδουμε ξεχωριστές τιμές και βαίνουν σε αυτούς που πρότεσαν στα πρωταθλήματα Καλαθόσφαιρας την αθλητική σεζόν 16-17. Οι επιτυχίες των αθλητών μας είναι πηγή χαράς, δικαίωσης, αλλά και ισχυρό κίνητρο εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων μας. Όμως, μεγάλη επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό, πέραν από τις επιτυχίες των αγωνιστικών τομέα, θα πρέπει να θεωρείται και η επιτυχία του στόχου προσέλκυσης όσο το περισσότερο πολιτών στην καθημερινή αθλητική ενασχόληση. Ο ΚΟΑ λειτουργεί εξειδικευμένους σχεδιασμούς στήριξης της Ομοσπονδίας, των σωματείων και των αθλητών. Θέλω να σημειώσω και να τονίσω ιδιαίτερα τη συμμετοχή 1.600 περίπου νεαρών καλαθοσφαιριστών στο Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακού Αθλητισμού. Σχέδιο στο οποίο εργοδοτούνται 55 προπονητές από 22 σωματεία. Η καλαθόσφαιρα, το εξαιρετικό αυτό ομαδικό άθλημα, τα τελευταία χρόνια σημείωσε σημαντικά άλματα προόδου και με διάφορες διακρίσεις. Με την ευκαιρία, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη στην Ομοσπονδία και στο άθλημα. Γενικότερα, η οποία απέδειξε ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αναπτυξιακά του προγράμματα. Γι' αυτό και απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο στον Πρόεδρο, όσο και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στη Διεύθυνση. Τελειώνοντας, συγχαίρω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν και εύχομαι κάθε επιτυχία για ακόμα καλύτερες διακρίσεις και βραβεύσεις.